Χαίρετε αγαπητοί μας φίλοι, χαίρετε όλοι εκείνοι οι οποίοι στηρίζετε την εκπομπή μας και μας ανέχεστε και μας αγαπάτε. Χαίρετε οι εν Χριστώ αδερφοί, πραγματικά ενδιαφέρεστε για τη σωτηρία της ψυχής σας και όχι μόνο, αλλά και των συνανθρώπων μας. Χαίρετε με τη χαρά του Κυρίου όλοι εσείς, οι οποίοι έχετε στηρίξει τις ελπίδες σας στον ουρανό και όχι στη γη. Πριν πούμε στο θέμα το σημερινό, να πούμε δύο λόγια για αυτό που κάποιος φίλος μας παρακάλεσε, αλλά πάντοτε είναι επίκαιρο, για το Άγιο Φως του Παναγίου Τάφου. Προϋκεί μου είπε κάποιος ότι θα φανούν όλες οι καρδιές και όλα τα μυστήρια. Θα λάμψει τέλος πάντων και στην ανθρωπότητα η αλήθεια αυτή, διότι καμιά αλήθεια σήμερα, με τα μέσα επικοινωνίας που έχουμε, δεν μπορεί να μείνει κρυφή. Ας πούμε λίγα, πριν να αρχίσουμε την εκπομπή. Υπάρχει ένα βιβλίο του πατρός Αχιλλέως, του πατήρ Σάβα. Πατρός Σάβα, πατήρ το λέμε σε όλες τις κλήσεις τώρα πια, ο πατήρ του πατήρ, τον πατήρ κλπ. Του πατρός Σάβα λοιπόν, είδα το Άγιο Φως. Είναι ένας Άγιος μοναχός, ο πατήρ Μητροφάνης, ο οποίος είχε μια φοβερή περιπέτεια στη ζωή του, ο οποίος του διηγήθηκε με δάκρυα στα μάτια, πώς μπήκε μέσα στον Άγιο Τάφο και είδε το φως αυτό και από τι συνίσταται. Μαρτυρία από άνθρωπο ο οποίος υπηρέτησε τον Πανάγιο Τάφο επί 50 χρόνια. Τι του είπε λοιπόν ο γέροντας αυτός προς τα τέλη της ζωής του, όταν πια ετοιμαζόταν να αποστρατευτεί, να μπει κάποιος άλλος στη θέση του. Λέει ότι γύρισε πρόσφυγας με τα πόδια από τα βάθη της Ασίας, από ένα χωριό εκεί, όπου οι Τούρκοι το πυρπόλησαν και έσφαξαν τον κόσμο. Είδε τους γονείς του να σφάζονται, το μεγάλο του αδερφό να σκοτώνεται και τα άλλα τα παιδιά να σέρονται από εδώ και από εκεί και να χάνονται μεταξύ τους. Και βρέθηκε, μετά από μερικές μέρες πορεία, δεμένοι με σκοινιά ο ένας πίσω από τον άλλον, σε κάποιο στρατόπεδο, όπου έσπαγαν πέτρες. Αλλά αυτό ήταν 20 χρονών παιδί. Έβλεπε όμως ότι σιγά σιγά, μήνα με το μήνα, μέναν οι λιγότεροι. Οι μεγαλύτεροι από τους άντρες, από τα 45, 50, 55 χρονών, πέθαναν από τις κακουχίες, το κρύο, τα βασανιστήρια, το λίγο ψωμί, και σκέφτηκε μέσα του, ή θα πεθάνω κι εγώ σε λίγο, ή θα δραπετεύσω. Και αποφάσισε λοιπόν να δραπετεύσει. Από εκεί αρχίζει μια οδύσσια, μια περιπέτεια, την οποία αφηγείται στο βιβλίο του αυτό. Είδα το Άγιον Φως. Ετράβηξε πάρα πολλά μέχρι να φτάσει στον Πανάγιο Τάφο, αλλά έχει υποσχεθεί, είχε κάνει τάμα στο Θεό, εάν φτάσω μέχρι εκεί, μέχρι τον Πανάγιο Τάφο, στα Ιεροσόλυμα, θα μείνω εκεί υπηρέτης του τάφου. Το έχει υποσχεθεί στον Χριστό. Μετά από 5 μέρες πορεία, μέσα από βουνά, από λαγκάδια, όπου κρυβότανε την ημέρα για το φόβο των Τούρκων και τη νύχτα περπατούσε, με ένα μικρό κλεφτοφάναρο και ένα μικρό χάρτη και ένα κομμάτι ψωμί, το οποίο του τελείωσε στις δύο πρώτες μέρες, με 1000 βάσανα έφτασε τελικά στα όρια μεταξύ Τουρκίας και Συρίας, νομίζω. Εκεί είδε ένα μεσημέρι έναν άνθρωπο, έπιασε μια πέτρα να τον χτυπήσει, εάν τυχόν ήταν Τούρκος και τον εκατέδιδε. Ευτυχώς ήταν ένας Αρμένιος, ο οποίος ξέρει και ελληνικά, και έπεσε ο ένας στην αγκαλιά του άλλου. Και του είπε ο Αρμένιος, μόλις περάσει αυτό το βουνό, από εκεί δεν έχει τουρκική φρουρά, τελείωσε η επικράτεια των Τούρκων από εκεί. Και αφού του έδωσε ένα κομμάτι ψωμί, του έδωσε την ευχή του να συνεχίσει και να φτάσει τέλος πάντων, να μην τα απολογούμε, κατάκοπος. Όπως βλέπουμε στις ταινίες αυτές τα έργα,
ετοιμοθάνατος στην κυριολεξία με ματωμένα πόδια και χέρια από την πορεία αυτή έξω από την πόρτα και να σοριαστεί. Τον κατάλαβαν, βγήκαν έξω, τον περιθάλψανε, είδαν ότι είναι Έλληνας, του στρώσανε να φάει και να κοιμηθεί και το απόγευμα βρέθηκε να σιγοψιθυρίζει, να σιγοψέλνει μαζί με τους ψάλτες το αναλόγιο. Εκεί λοιπόν τον άκουσε και ο Πατριάρχης. Ενδιαφέρθηκε, γιατί είχε λέει καλή φωνή. Καλό είναι αυτό παιδί, λέει, να τον κάνουμε ψάλτη. Αυτός όμως δεν ήθελε να γίνει ψάλτης, αυτός ήθελε να γίνει φρουρός του Αγίου Τάφου. Άρχισε λοιπόν σιγά σιγά να βοηθάει στον Άγιο Τάφο εκεί, δίπλα στον γέροντά του, ο οποίος είχε την επιστασία του Αγίου Τάφου. Και το Πάσχα έκαναν όλες τις διαδικασίες αυτές που κάνουν πραγματικά για να βγει το Άγιο Φως. Το βουλοκαίρι στην πόρτα, καθαρισμό μέσα του Παναγίου Τάφου, καθαρά τα καντήλια όλα κλπ. Και σκανδαλίστηκε επειδή είδε ότι έπρεπε να βάλουν στον Πατριάρχη αυτό που έπρεπε να ψάλει το ψαλμικό με μια λαμπάδα. Και είπε μέσα του, τι να θέλει τώρα η λαμπάδα, εφόσον θα βγει το φως, το Άγιο Φως, τι θέλουν τη λαμπάδα. Και εκεί ακριβώς πήγε μέσα υποψία στον άνθρωπο. Και λέει, πιθανόν να μην υπάρχει το Άγιο Φως και να ανάβει τη λαμπάδα Πατριάρχης πριν, να τη βάζει εκεί μέσα και μετά να λέει ότι βγαίνει το Άγιο Φως. Αλλά υπήρχε και ο Αρμένιος πίσω από τον Ορθόδοξο Πατριάρχη. Δεν ήταν μόνο αυτός, υπήρχε και ο Αρμένιος, ο οποίος παρακολουθούσε τι γινόταν μέσα εκεί. Κρύφτηκε λοιπόν σε ένα σημείο το οποίο είναι απίθανο να κρυφτεί ένας άνθρωπος. Είναι ένα μικρό παράθυρο, όχι παράθυρο, μια μαρκίζα, ένα κομματάκι δηλαδή εξέχων τείχος που ήταν ακριβώς πίσω από τα καντήλια, ο οποίος δεν εφαίνεται και ήταν μαυρισμένος από τόσα χρόνια που είχαν να καθαριστούν, γιατί εκείνο το σημείο πίσω από τα καντήλια δεν το καθάριζαν. Δεν ξέρουμε για ποιο λόγο, αυτό χρόνια έμενε εκεί. Και η κάπνα κρεμότανε κατά κάποιο τρόπο σε εκείνο το σημείο και δεν αφήνει να δει κανείς ότι υπήρχε μια εσοχή και ζωγραφισμένη μια παράσταση μέσα σε αυτή την εσοχή. Η εσοχή ήταν 20 πόντους. Ίσα που μπορεί να χωρέσει ένα μικρό σωμό άτομο στο πλάι. Ήταν ακριβώς πίσω από τα καντήλια, όπου δεν φαίνεται καθόλου. Γιατί το φως των καντήλιων, όπως ξέρουμε μπροστά, σκεπάζει τα πάντα. Και μέσα σε ένα μικρό χώρο όπως είναι ο Πανάγιος Τάφος, εκεί καμουφλαρίστηκε και κρύφτηκε. Και όταν επρόκειτο να μπει ο Πατριάρχης, αυτός από την προηγούμενη μέρα ζήτησε από έναν ναι, ο οποίος δεν τον υποψιάστηκε τι θα έκανε, του είπε θα σκουπίσει εκείνο το σημείο και του έδωσε μια σκάλα για να ανέβει, γιατί ήταν 2,5 μέτρα εκεί το σημείο αυτό πίσω από τα καντήλια. Του είπε όμως να την πάρει στη σκάλα, διότι εγώ με τις καθαρίσω θα πηδήξω. Κλείδωσε, σαν να μην ήταν κανένας μέσα, διότι είχε τα κλειδιά, και έμεινε εκεί την Παρασκευή το βράδυ, περιμένοντας με χτυποκάρδι μεγάλο, με ιδρώτες, με σκέψεις, με λογισμούς φοβερούς, τι είναι αυτά που κάνω τώρα, θα με περάσουν για τρελό αν με βρούνε, τι θα μου κάνουνε, πειράζω το Θεό, πειράζω εμένα κλπ. Έμεινε εκεί για ένα διάστημα το βράδυ της Παρασκευής και το πρωί του Σαββάτου, που θα ερχόταν οι Κουστοδία, ο Πατριάρχης, οι ιερείς, να ψάξουν τον Ορθόδοξο Πατριάρχη, να τον αφήσουν μόνο με ένα ρούχο και να μπει μέσα να πάρει το Άγιο Φως. Κρατώντας, όπως είπαμε, εκείνο το βιβλίο, τη φυλάδα, όπως την έλεγε αυτός, με το κερί μέσα. Μπήκανε λοιπόν κάποια στιγμή, σκοτεινά μέσα στον Άγιο Τάφο, τελείως σκοτεινά, και άρχισαν να διαβάζει τις ευχές ο Πατριάρχης, ο οποίος δεν μπορούσε να τις δει και να τις διαβάσει, γιατί δεν υπήρχε φως. Το κερί αυτό δεν ήταν αναμένο. Τέλος πάντων, από την τρεμούλα του αυτός, καθώς κρατούσε και ένα φανάρι, ένα φακό, πάτησε κατά λάθος το φακό εκείνη την ώρα, από την νευρική αυτή υπερένταση που είχε, αλλά αμέσως κατάλαβε και τον ξανάκλεισε. Τότε ο Αρμένιος, πίσω από τον Πατριάρχη, γονατιστός και αυτός από πίσω του να προσεύχεται, να λένε τις ευχές από στήθους βέβαια, γιατί δεν βλέπανε να τις διαβάσουν. Λέει στον Ορθόδοξο Πατριάρχη, της εποχής εκείνης, μιλάμε το 1920 τόσο,
αναφέρει και το όνομα του Πατριάρχη της εποχής αυτής. Του λέει, μα αντελήφθης κάτι, του λέει, κάτι άστραψε. Πώς άρχισε να βγαίνει το Άγιο Φως, δίχως να διαβάσουμε τις ευχές. Γι' αυτό ένα σημαντικό στοιχείο, ότι και ήταν πεπισμένος 100% ότι τα πράγματα ήταν αληθινά και έτσι όπως τα είχε σκεφτεί εκείνος. Και ο Πατριάρχης του είπε, άσε να δούμε, δεν κατάλαβα. Αυτές οι λίγες κουβέντες ανταλλάξανε και συνέχισαν να διαβάζουν τις ευχές, όπου μετά από λίγο είδε ο Μητροφάνης, ο νέος αυτός, ένα γαλάζιο φως να στροβιλίζεται πάνω από το κεφάλι του γονατιστού Πατριάρχη, του Ορθοδόξου Πατριάρχη. Να αρχίζει μια περιδύνηση μικρή, σαν να ήταν μια τούφα μικρή από γαλάζιο φως. Και συγχρόνως ένας συρυγμός σαν να βγαίνει από κάπου νερό. Ακουγότανε. Αυτό σιγά σιγά μεγάλωσε, πήρε διαστάσεις ο στρόβιλος αυτό, έγινε μια φωτεινή μπάλα η οποία σκέπασε, λέει, κυριολεκτικά τον Πατριάρχη. Αυτό ήταν το Άγιο Φως. Η καρδιά του πήγε να σπάσει. Ήτανε αυτόπις μάρτυρας και είδε το Άγιο Φως με τα μάτια του. Τώρα όμως υπήρχε και δυσκολία. Πώς να κατέβει από εκεί. Τέλος πάντων, όταν άνοιξε η πόρτα και βγήκαν έξω με τη λαμπάδα ανοιχτή, α, ξέχασα να σας πω, ότι κατευθείαν, λέει, τη στιγμή που τελείωσε η ανάγνωση της ευχής, όλα τα καντήλια του Παναγίου Τάφου άναψαν μοναμιάς. Και τότε ύψωσε τη λαμπάδα του Πατριάρχης σε ένα από αυτά τα καντήλια, αφού το κατέβασε λίγο, και πήρε το Πανάγιο Φως. Πράγματα χειροπιαστά που τα είδε ο άνθρωπος και τα διηγείται κλαίγοντας. Και τα γράφει στο βιβλίο του ο πατέρας Αχιλλέας, ο πατέρας Σάμπας Αχιλλέου. Αχιλλέος, μάλιστα, για την ακρίβεια. Στον Καρέα εκεί βρίσκεται. Τα βιβλία του πωλούνται εκεί. Και σε όλα τα βιβλιοπωλεία μπορεί να το βρει κανείς αυτό. Έτσι, πώς είδα το Άγιο Φως. Ευλίγιστος αυτός πήδηξε κάτω και κυριολεκτικά πέρασε ακριβώς την ώρα που έβγαινε ο δεύτερος Πατριάρχης με τη λαμπάδα αναμένη. Εκείνος τον είδε δίπλα του και του λέει, παιδί μου, εσύ πού ήσουν, να λέει, πώς βρέθηκες εδώ, κάπως έτσι, κάτι τέτοιο του είπε. Και εκείνος λέει, με θάρρος, τι λέτε πάτερα, εγώ συνεχώς απ' έξω εδώ είμαι, λέει, και περιμένω, λέει. Ετοιμόλογο το παιδί αυτό, ο Μητροφάνης, ο πατήρ Μητροφάνης εκ των υστέρων. Και έτσι, ας πούμε, έγινε μια πραγματικότητα στο όνειρό του να δει το Άγιο Φως. Τι έπαθε όμως ο καημένος άνθρωπος αυτός. Με τον καιρό, αυτό το μυστικό δεν το είχε πει σε κανέναν και δεν μπορούσε να το φανερώσει ούτε στο γέροντά του. Φοβότανε. Με τον καιρό, λοιπόν, άρχισε να του δημιουργείται μέσα του ο λογισμός, ο οποίος τον έτρωγε κυριολεκτικά, ότι δοκίμασε το Θεό. Ούκ εκπειράσεις, λέει, Κύριε, το Θεό, το είπε και ο Χριστός όταν έκανε τη συνομιλία με τον δαίμονα εκεί στην έρημο. Δεν θα τον πειράξει το Θεό, δεν θα τον προκαλέσει δηλαδή. Και αυτό, λέει, όπως διάβαζε και τα διάφορα βιβλία, ήταν πάνω στην μαθησιακή του περίοδο, ας πούμε, του χριστιανισμού. Λέει πως επείραξα το Θεό. Είναι κακό, ασυγχώρητο. Πώς να το εξομολογηθεί όμως, τι να πει, ότι μπήκα μέσα στον Πανάγιο Τάφο και. Είχε, λοιπόν, πολλές τέτοιες σαν σφίγγες, λέμε, στο μυαλό του, διάφορες φοβερές σκέψεις, οι οποίες σιγά σιγά άρχισε να φαίνεται στο πρόσωπό του, άρχισε να δυνατίζει, να χλωμιάζει. Οι γέροντες και αυτοί που ερχόντουσαν σε επαφή μαζί του, κάτι του λέγανε, φίλε, σένα κάτι σε τρώει, κάτι έχεις. Όχι, όχι, δεν έχω τίποτα. Δεν μπορούσε να το κρύψει, εν πάση περιπτώσει. Και είπε, έχω κάτι, λέει, αλλά θέλω να το εξομολογηθώ μόνο στον Πατριάρχη, που θα το πω. Λέει, κοίταξε να δεις, είτε Πατριάρχη το εξομολογηθείς, είτε σε έναν απλό ιερέα που έχει πάρει την ευχή από τον γέροντά του, από τη σύνοδο της Εκκλησίας, να εξομολογεί, το ίδιο πράγμα είναι. Δεν εξομολογάει με περισσότερη αξία ένας επίσκοπος από ότι ένας ιερέας, το ίδιο είναι. Όχι, όχι, εγώ θέλω να πάω στον Πατριάρχη. Βέβαια, δεν γίνεται αυτό το πράγμα, θα σε κοροϊδεύουν όλοι, να πάνε να εξομολογήσει τον Πατριάρχη. Ο Πατριάρχης είναι για άλλες περιπτώσεις. Δεν κάθεται να εξομολογεί έτσι τον ένα και τον άλλον. Αυτά έχουμε άλλους ιερείς για αυτή τη δουλειά. Τίποτα. Πραγματικά άρχισε η κατάστασή του να γίνεται χειρότερη, να χειροτερεύει. Κόλλησε το πετσί πάνω στα κόκαλά του, λέει. Από το σαράκι που τον έτρωγε μέσα του. Και τέλος πάντων, ο γέροντάς του,
αναγκάστηκε μια μέρα από την επιμονή αυτού νου να πάει και να ζητήσει ακρόαση τον Πατριάρχη να δεχτεί τον Μητροφάνη να εξομολογηθεί σε αυτόν. Του είπαν έτσι και έτσι το παιδί, αυτό είναι ανόρεκτο πολύ. Δεν ξέρουμε τι έχει πάθει. Το τελευταίο δύο μήνες έχει καταρρεύσει κλπ. Κάποιο πρόβλημα έχει το οποίο δεν θέλει να πει σε εμάς, λέει. Παναγιώτα, τι λέει, μόνο σε εσάς θέλει να το πει. Ας έρθει, λέει το παιδί, να μου μιλήσουμε. Ας έρθει αύριο να μου το πει. Πάει την άλλη μέρα στο γραφείο και ντροπαλός έτσι όπως ήταν, χτύπησε την πόρτα. Έλα, παιδί μου, το λέει, κάθισε. Έμαθα για σένα ότι έχεις κάποιο μαράζι, ξέρω εγώ κλπ. Μη φοβάσαι, ο Θεός είναι μεγάλος, θα συγχωρεί όλα τα λάθη μας και τις αμαρτίες μας κλπ. Μα δεν είναι λάθη και αμαρτία, λέει πάτερ μου, είναι κάτι φοβερό, λέει. Κάτι ασυγχώρητο. Α, παιδί μου, λέει, σε παρακαλώ, λέει, μη μου λες εμένα ποια είναι συγχωρεμένα και ποια ασυγχώρητα. Δεν υπάρχουν για το Θεό ασυγχώρητα, φτάνει εσύ να έχεις μετανοήσει και ο Θεός συγχωρεί πάντα. Έλα λοιπόν να μου πεις τι έχεις, λέει, να αλαφρώσεις την ψυχούλα σου. Πώς να σας πω, λέει, διστάζω. Μη διστάζεις καθόλου, πες τα, λέει, και εμείς εξομολογούμαστε και εμείς διστάζουμε, αλλά πάμε τα λέμε. Όλοι οι χριστιανοί Ορθόδοξοι πρέπει να, από τους Πατριάρχες μέχρι τον τελευταίο Ορθόδοξο Χριστιανό, πρέπει να εξομολογείται, να έχει πνευματικό και να λέει αυτό που του συνέβη, όσο και φρικτό να είναι. Και ανθρώπους σκοτώνουν άλλοι, λέει. Λοιπόν, εσύ δεν πιστεύω να σκότωσες άνθρωπο, του λέει. Δεν σκότωσες άνθρωπο, λέει, πάτερ μου, λέει. Αλλά έκανα κάτι χειρότερο. Μα ρε, ευλογημένα, λέει. Πες μου τι έκανες, λέει, να τελειώνουμε εδώ πέρα. Λέει, θυμόσαστε, λέει, που είσαστε μέσα στον Άγιο Τάφο, λέει, και βγάζετε το Άγιο Φως. Ναι, του λέει. Ασφαλώς, πριν από την μέρα του Μεγάλου Σαββάτου, αυτό γίνεται κάθε χρόνο. Ναι, αλλά μέσα στον Άγιο Τάφο, λέει, θυμόσαστε, λέει, που κάτι άστραψε. Λέει, κάτι άστραψε μέσα στον Άγιο Τάφο. Λέει, ναι, κάτι άστραψε, λέει. Και σας είπε, λέει, από πίσω ο άλλος Πατριάρχης, βγήκε προώρατο το Άγιο Φως, είπε να κάνουμε την ευχή. Μόνο μια σηκώνεται, λέει, ο Πατριάρχης επάνω, τον κοιτάει. Χλώμιασε αυτός τώρα. Και του λέει, εσύ πού το ξέρεις αυτό το πράγμα. Πώς ξέρεις ότι αυτό έγινε. Ήμουν ακριμένος μέσα εκεί, λέει εγώ. Μέσα στον Πανάγιο Τάφο ήμουν. Βρε, ευλογημένε, πού ήσουν ακριμένος, δεν υπάρχει μέρος να κρυφτείς εκεί. Υπάρχει να σας το δείξω, να πούμε κλπ. Πίσω από τα καντήλια υπάρχει ένα μέρος. Μικρό ήμουν εκεί ζαρωμένος όλο το βράδυ κλπ. Τέλος πάντων, τ' άκουσε όλο ο Πατριάρχης, του λέει, βρε παιδί μου, πώς το κάνεις αυτό. Αλλά τέλος πάντων, εφόσον με εντενόησες και εφόσον και είδες από την άλλη μεριά το Άγιο Φως, θα είσαι εκεί πέρα τώρα φρουρός και θα το μεταδίδεις και θα λες αυτή την εμπειρία σε όλους τους ανθρώπους που έρχονται εκεί και θα σε ακούνε. Ναι, μα θα με συγχωρέσει ο Θεός, θα συγχωρέσει ο Θεός, του λέει, μη φοβάσαι. Και του έδωσε την ευχή συγχωρητική και έτσι συνήρθε το παιδί αυτό, το οποίο έμεινε εκεί, είπαμε, 50 τόσα χρόνια. Μα ζητήσαν να την ξαναπούμε την ιστορία, νομίζω ότι την έχω ξαναπεί και άλλη φορά στο βίντεο, αλλά δεν πειράζει, δεν πειράζει. Αυτή ήταν η ιστορία του Παναγίου Φωτός που είδε ο Μητροφάνης, το οποίο το είδε, λέει, σαν ένα γαλάζιο περιδεινόμενο φως, άλλη υφή, και πραγματικά έχει άλλη υφή το Πανάγιο Φως, μετά γίνεται το κοινό φως που ξέρουμε, μετά από μερικά λεπτά. Τη στιγμή που βγαίνει, έχει μια άλλη υφή. Είναι άλλο πράγμα. Δεν είναι το χοντρό, χοντροειδές αυτό φως των κεριών που έχουμε, που καίει κλπ. Αυτό έχει μια άλλη σύσταση. Μάλιστα λένε πως δεν καίει τον πρώτο χρόνο που βγαίνει αμέσως, δεν γκέι. Αλλά φαίνεται σαν στρογγυλές μπάλες και μέσα σε βίντεο που έχουν πάρει, μετακινούμενες στρογγυλές μπάλες βλέπει κανείς να περνάνε μπροστά από το πλήθος που αλλάζει από τη χαρά του για το Χριστός Ανέστη της ώρας εκείνης. Αυτά είχαμε να πούμε λοιπόν. Πιστεύω να ικανοποιήσαμε τους μικρούς φίλους που ακούνε και να περάσουμε στο κυρίως θέμα της εκπομπής, όπου έχουμε τον Ιησού να προσκαλείται από κάποιον Φαρισαίο να γευματίσει μαζί του και κάθισε στο τραπέζι με τους άλλους. Δεν αποκλείεται αυτή η πρόσκληση να ήταν μια παγίδα, όπως συνήθως έκαναν οι Φαρισαίοι εναντίον του Χριστού. Μπήκε μέσα, έπλαινε τα χέρια του και κάθισε κοντά στο τραπέζι κατά τη συνήθεια της εποχής, οι οποίες συνήθειες αυτές δεν ήταν τυχαίες, αλλά ήταν από τον Μωυσή τον ίδιο. Ήταν η λεγόμενη νομική καθαριότητα. Αναφέρεται στο Ματθαίο, στο 5ο κεφάλαιο, πως
ο Κύριος δεν τηρούσε τόσο το τυπικό του καθαρισμού. Έπλαινε όμως τα χέρια του για να μην τους σκανδαλίσει. Τότε λοιπόν δεν επλήθηκε, αλλά έκατσε έτσι στο τραπέζι. Ο Φαρισαίος σκανδαλίστηκε και του λέει ο Χριστός, εσείς οι Φαρισαίοι καθαρίζετε το έξω μέρος του ποτηριού. Πλένετε μόνο το σώμα σας, μόνο σωματικό, στα χέρια σας, το πρόσωπό σας, μέχρι τους αγκώνες για να κάτσετε να φάτε. Αλλά τον εσωτερικό άνθρωπο όμως τον αφήνετε γεμάτο με πνευματικές βρωμιές. Άφρονες, τους λέει, αυτός που επίησε το εξωτερικό μέρος του ανθρώπου, το σώμα δηλαδή, δεν κατασκεύασε και την ψυχή. Ο Θεός ο οποίος νομοθέτησε αυτούς τους νομικούς τύπους, αυτός δεν νομοθέτησε και την εξωτερική καθαριότητα της καρδιάς, ώστε τα περιεχόμενα αυτά που υπάρχουν στα πιάτα να μην προέρχονται από αρπαγή και πονηρία. Αυτός που κατασκεύασε το σώμα, κατασκεύασε και την ψυχή. Γιατί λοιπόν παραμελείτε το ένα και δίνετε τόση σημασία στο άλλο που είναι το εξωτερικό στο κάτω-κάτω? Αυτή λοιπόν ήταν η αρρώστια των Φαρισαίων. Και αφού τους εξήγησε ποια είναι η αρρώστια τους, τώρα σαν καλός γιατρός πρέπει να τους δώσει και το φάρμακο. Αυτά λοιπόν που πρέπει να δώσετε ελεημοσύνη, λέει, τα εξωτερικά πράγματα, αυτό που παίρνει το νερό, τη βρωμιά, και όπως το μέσα του ανθρώπου πρέπει να είναι και αυτό καθαρισμένο και να μην καθαρίζεται μόνο το απέξω, όπως είπε προηγουμένως, όλα αυτά τους τα επισυνάπτει σε μία εντολή. Και τους λέει, αλίμονό σας, Φαρισαίοι, οι οποίοι δίνετε μόνο το ενδέκατο από το δυόσμο και τον πήγανο και κάθε μικρό έτσι πράγμα που μπαίνει μέσα στο σπίτι και αδιαφορείτε για την κρίση, τη δικαιοσύνη και την αγάπη προς το Θεό. Και αδιαφορείτε για την ελεημοσύνη που είναι κυρίως καθήκον εκείνων που διοικούν την Εκκλησία και δίνετε μεγάλη σημασία στα άλλα τα οποία είναι μικρά. Αυτή είναι η υποκρισία πολλών ανθρώπων. Και στη συνέχεια, μιλώντας για τον εγωισμό που έχουν οι Φαρισαίοι, τους λέει, «Ουέ ημιν αλίμονό σας, διότι αγαπάτε τις πρώτες θέσεις στις συναγωγές και στην αγορά και στις γιορτές, παντού και στον δρόμο θέλετε να φαίνεστε πρώτοι, έχετε το φαίνεστε δηλαδή, έτσι έχετε αυτό το αγέροχο του αρχηγού, και γι' αυτό μοιάζετε με τάφους κρυφούς για την υποκρισία σας, διότι με αυτόν τον τρόπο μολύνετε ψυχικά τους ανθρώπους. Καθώς και οι τάφοι που δεν φαίνονται ότι έχουν μέσα τους κόκαλα και σάρκες μισοφαγωμένες και σκουλίκια και ακαθαρσία και μολύνουν εκείνους οι οποίοι δεν ξέρουν και πατάνε εκεί. Τότε βέβαια δεν κάνανε και μνήματα, τους βάζανε τους ανθρώπους έτσι». Και τώρα να δούμε αυτή την υποκρισία πώς εφαρμόζεται στην κοινωνία, όπως είδαμε στους Φαρισαίους, αλλά και σε εμάς. Πρώτα απ' όλα βλέπουμε ότι ο Χριστός δεν κολακεύεται από τη φιλοξενία τους, ώστε να τους κάνει τη χάρη και να μην τους πει την αλήθεια. Μαζί με τον έλεγχο όμως, συγχρόνως, παρέχει και τα φάρμακα. Τους λέει και τι πρέπει να κάνουν. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Και εδώ θα ήταν καλά να ασχοληθούμε με αυτά τα δύο πράγματα, διότι και για μας από το Ευαγγέλιο και από τη ζωή μας μπορούμε να δούμε αυτά τα πράγματα. Τώρα, κατά το Ευαγγέλιο, ο Ιησούς ελέγχει την υποκρισία των Φαρισαίων, επειδή οι Φαρισαίοι καθαρίζουν μεν τα πιάτα για να φαίνεται ότι είναι εντάξει νομικός, δηλαδή ότι δεν παραβαίνουν τον νόμο του Μωυσή.
αλλά αυτά που παραθέτονται μέσα στα πιάτα είναι, λέει, αποτελέσματα της πονηρίας και της διαφθοράς τους, γιατί έκλεβαν τις χείρες και τους αδύνατους, τους έπαιρναν τα σπίτια και μετά έκαναν τραπέζια δίθεν. Ήταν υποχρεωμένοι να δίνουν το 1/10 από τα έσοδά τους. Πράγμα που σημαίνει ότι εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να δίνουμε παραπάνω από το 1/10 με τον α ή β τρόπο. Και δίνανε, λέει, από τα λάχανα που ερχόντουσαν στο σπίτι, βγάζανε το 1/10. Είχαν 10 πορτοκάλια, βγάζανε το 1 για τους φτωχούς. Είχανε ένα λάχανο, βγάζανε 2-3 λαχανίδες για τους φτωχούς. Αυτά τα έκαναν με σχολαστικότητα. Αλλά ήταν άδικοι και άσπλαχνοι, διότι ήταν σε θέση να αφήσουν να λιθοβοληθεί μια γυναίκα, η οποία την βρήκανε να αμαρτάνει, ενώ οι ίδιοι ίσως είχαν διαπράξει χειρότερες σωματικές αμαρτίες. Είχαν κάνει και αυτοί μοιχείες και πορνείες. Και μας λέει ο Άγιος Χρυσόστομος ότι τότε οι Εβραίοι άσπριζαν τα νεκροταφεία με ασβέστη. Όπως ξέρουμε, έχει μια ιδιότητα αποστηρωτική ο ασβέστης, σκοτώνει τα μικρόβια κλπ. Υπήρχαν κάποιοι οι οποίοι τους ακολουθούσαν τους Φαρισαίους όπου πήγαιναν, όπως ακολουθούν και σήμερα τους ιερείς μας όπου πηγαίνουν κάποιοι άνθρωποι και αρέσκονταν να φαίνονται και να εκτιμώνται από αυτούς που περιβάλλονταν. Και αυτό κάνει το τρίπτυχο μιας υποκρισίας των εξωτερικών τύπων, το να δίνουν το 1/10 και να φαίνονται στους ανθρώπους ότι είναι άγιοι. Ο Ιησούς λοιπόν συνιστά στους Φαρισαίους να είναι καθαρά τα πιάτα και τα ποτήρια. Δεν τους λέει να σερβίρουνται σε βρώμικα ποτήρια και πιάτα και πυρούνια. Αλλά λέει συγχρόνως να μην κλέβουν και τα φαγητά που παρατίθενται να είναι προϊόντα αγνά ηθικός. Τους συνιστά λοιπόν να δίνουν ελεημοσύνη από τα υπάρχοντά τους και κατά αυτόν τον τρόπο να γίνεται καθαρό και αυτό το περιεχόμενο το οποίο σερβίρουν και τρώνε στα πιάτα για τους φτωχούς ή για τους ίδιους τους εαυτούς τους. Τους προτρέπει λοιπόν να παραμελήσουν τα ελάχιστα, όχι. Και τα ελάχιστα να κάνουν, αλλά και τα μεγάλα, τα μέγιστα, να μην ξεχνούν να τα κάνουν. Έτσι. Και αυτή είναι η σοφή συμβουλή του Χριστού προς όλους μας. Διότι για να θεραπεύσει αυτή την αρρώστια της υποκρισίας, του ζητάει ακόμα να μην έχουμε το φαίνεστε, να μην πηγαίνουμε σε πρώτες θέσεις και να καθόμαστε δήθεν ότι είμαστε οι σπουδαίοι εμείς και οι θέσεις αυτές είναι αριθμημένες για κάποιους, να μην θέλουμε την πρωτοκαθεδρία. Ας πηγαίνουμε στο τέλος. Και αλλού έχει πει αυτό το πράγμα που λέμε τώρα, εάν σας καλέσουν, λέει, σε ένα δείπνο, μην κάθεστε στα πρώτα καθίσματα, σε ένα γάμο μάλιστα, λέει. Διότι μπορεί να έρθει, λέει, εκεί πέρα αυτός που κανονίζει τα τραπέζια εκεί στους γάμους και να σου πει σήκω, διότι ήρθε ένα σπουδαίο πρόσωπο, ένας καλεσμένος και έχεις πιάσει εσύ τη θέση αυτού. Και να ντροπιαστείς, λέει, και να πας όρθιος, πίσω-πίσω. Γι' αυτό να μην ζητάτε τις πρωτοκαθεδρίες και τις τιμές. Εδώ τώρα αναφέρεται βέβαια στις τιμές που μας κάνουν οι άνθρωποι και υπάρχουν παρόμοιες τέτοιες καταστάσεις και στη δική μας ζωή. Αλλά ευτυχώς υπάρχει η θεραπεία για τον καλοπροαίρετο άνθρωπο. Φοβερό πράγμα λοιπόν η υποκρισία. Φοβερό πράγμα η υποκρισία. Όταν κάποιος έχει να δεχτεί στο σπίτι του κάποιο πρόσωπο, έτσι, μεγάλο, παρουσιάζει τα ακριβότερα και τα αρρώτερα που έχει μέσα στο σπίτι του. Κρυστάλλινα, ποτήρια, ξέρω εγώ τι έχει, σερβίτσια κλπ. Τα καλύτερα καθίσματα, βάζει δυνατές λάμπες, να φαίνεται το τραπέζι έτσι κλπ. Αλλά έχουμε σκεφτεί σε πόσα σπίτια μέσα
αυτά τα ωραία πράγματα, τα σερβίτσια και όλα αυτά, τα χρυσά, επίχρυσα και ό,τι είναι, μπορεί να είναι από αφανείς ή φανερές κλοπές ανθρώπων οι οποίοι έχουν τόσο ωραία μπουφέ και δείπνα και λοιπά και όλο το διάκοσμο αυτό το φοβερό, να είναι αποτελέσματα μιας αρπαγής αυτού του ανθρώπου. Το έχετε σκεφτεί ποτέ αυτό? Και το αντίθετο, ένα ταπεινό σπίτι που δεν έχει τίποτα από αυτά, είναι δυνατό να είναι κλέφτης στο αφεντικό του? Όχι βέβαια. Γιατί αν ήταν κλέφτης, θα είχε και περισσότερα να παρουσιάσει τους καλεσμένους του. Ακινδυνεύει λοιπόν αυτός που παρουσιάζει αυτόν τον πλούτο, να είναι άδικος ο πλούτος αυτός. Ένα αποτέλεσμα καταστροφής. Και συνήθως οι πλούσιοι είναι άκαρδοι άνθρωποι. Μιλάμε για τους βαθύπλουτους, έτσι, δεν μιλάμε για εκείνους που έχουν το λίγο παραπάνω. Αντί για ένα αυτοκίνητο δύο, δεν είναι πλούσιοι αυτοί, αλλά εκείνοι που έχουν τα πολλά. Βέβαια, το λέμε και αυτό έτσι ελαφρά, αλλά κάποτε πρέπει να σκεφτούμε ότι ζούμε σε μια καταναλωτική κοινωνία και δεν πρέπει να ακολουθούμε τα προστάγματα της κατανάλωσης, διότι η κατανάλωση φέρνει τόσα κακά. Αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Θέλω λοιπόν μερικοί να φαίνονται. Μιλάνε δυνατά, περπατάνε θορυβωδώς, κάνουν θόρυβο αυτά, δείχνουν το ανάστημά τους, τα ρούχα τους και κάνουν ντόρο, όπως λέμε, για να προσέξουν τους άλλους οι οποίοι τους χειροκροτάνε κλπ. Κλπ. Αυτό δεν είναι χριστιανικό. Ο χριστιανός είναι αθόρυβος, ταπεινός και την αξία την έχει μέσα του και την βγάζει όποτε χρειαστεί. Δεν έρχεται με μια ντουντούκα να διαφημίσει τον εαυτό του. Άρα λοιπόν μας λέει να δίνουμε ελεημοσύνη όχι από τις κλοπές, αλλά από τα περισσεύματα ή από τη στέρησή μας, αλλά από το τίμιο περισσεύμα και την τίμια στέρηση, όχι το άτιμο περισσεύμα. Και έτσι γίνονται καθαρά και τα εξωτερικά, αυτά που προσφέρουμε εξωτερικά, αλλά και τα εσωτερικά, δηλαδή η ψυχή μας η οποία δεν έχει μολυνθεί από την κλοπή και από την αρπαγή. Τώρα, μερικοί κατηγορούν την Εκκλησία για αυτή την υποκρισία. Ευτυχώς, δεν είναι οι ιερείς μας σαν τους παλιούς Φαρισαίους, οι οποίοι είχαν μολυνθεί όλοι από το σαράκι αυτό της υπερηφάνειας και της αρπαγής, αλλά είναι ελάχιστη μειοψηφία οι επίορκοι ιερείς. Σωστό είναι βέβαια να μην σκανδαλίζουν τον κόσμο, αλλά δεν μπορεί να γίνει μια κοινωνία αγγέλων και οι ιερείς είναι άνθρωποι και κάποιοι από αυτούς, ένα μικρό ελάχιστο ποσοστό, ίσως είναι επίορκοι. Αυτά τα ξέρει ο Θεός και τα κρίνει ο Θεός. Εμείς δεν ξέρουμε από αυτά που βλέπουμε αν είναι πράγματι έτσι τα πράγματα. Μας γελάνε και τα μάτια και τα αυτιά μας. Αλλά θίγει και το θέμα της ταπεινοφροσύνης. Πώς διορθώνεται η υποκρισία στην Εκκλησία? Λένε πολλοί ότι ανάβεις το κερί και είσαι υποκριτής, κάνεις μεγάλους σταυρούς και είσαι υποκριτής. Σίγουρα δεν πρέπει να κάνουμε ούτε επίδειξη εκεί, να κάνουμε τεράστιους σταυρούς και τεράστιες γονικλησίες, γιατί και εκεί πέρα εμέσως είναι ένας εγωισμός για να μας θαυμάσουν πόσο θρησκευτικοί είμαστε. Αλλά να μην κάνουμε λοιπόν τίποτα προς επίδειξη και για τα μάτια του κόσμου. Η υποκρισία είναι αδύνατον να μην γίνει φανερή. Κάποτε ο υποκριτής θα πέσει στην παγίδα του ίδιου του εαυτού του και θα αποκαλυφθεί. Διότι η υποκρισία κάνει τον άνθρωπο και νευρασθενικό. Η ψυχιατρική το λέει αυτό. Ότι όταν έχει απόσταση ένας άνθρωπος από αυτό που πραγματικά είναι και από αυτό που δίνει προς τα έξω ότι είναι, δημιουργείται μια διχασμένη κατάσταση. Κάποτε μια νεαρή κοπέλα εξαπατημένη από κάποιον άλλο παντρεύεται έναν άλλο άνθρωπο με τον οποίο δεν είχε κάποια συμπάθεια, αλλά παντρεύτηκε έτσι μόνο και μόνο στην παραζάλη της και στον καημό της που την άφησε κάποιος. Και
εξετάστηκε από ψυχιάτρους κλπ. Και ομολόγησε ένα σφάλμα το οποίο είχε κάνει. Είπε ακριβώς τι είχε συμβεί. Και εκείνος την συμβούλεψε να τα πει όλα στον άντρα της. Να μην του κρύβει την παλιά της τη ζωή. Βέβαια, αυτό δεν είναι ένας κανόνας που πρέπει να γίνεται πάντα, αλλά κατά τις περιπτώσεις που και με το εμπνευματικό το καθένας. Εδώ δεν δογματίζουμε εμείς για να πούμε τι πρέπει να κάνει ο καθένας άνθρωπος, αλλά λέει ότι όταν εξαγορευτεί αυτό το πράγμα, το ψέμα, το πάθος και οτιδήποτε, έρχεται ο άνθρωπος σε μια καλύτερη ψυχική ισορροπία. Σταματάει αυτή η ψυχική αγωνία του να κρύβει ένα μυστικό, το οποίο πρέπει να βγει μέσα από τον άνθρωπο. Έτσι. Έχουν σχέση όλα αυτά με αυτές τις καταστάσεις. Και ο Ιησούς μας διδάσκει να είμαστε ανυπόκριτοι, να μην είμαστε φαρισαίοι. Είδατε που έμεινε η λέξη φαρισαίος για την υποκρισία. Έμεινε συνυφασμένη με την υποκρισία. Αυτός είναι φαρισαίος, εννοεί δηλαδή υποκριτής. Έμεινε αυτό στην ιστορία. Ο φαρισαϊσμός, η υποκρισία. Ας μην είμαστε λοιπόν και εμείς υποκριτές σε τίποτα. Να είμαστε ανυπόκριτοι. Εκεί λοιπόν στο τραπέζι αυτό, πιο κάτω, υπήρχαν και κάποιοι νομικοί. Οι νομικοί ήταν ένα είδος δικηγόρων του μωσαϊκού νόμου. Και κάποιος από τους νομικούς εθίχθη προσωπικώς και ο ίδιος από τα λόγια του Χριστού και λέει σε αυτόν, διδάσκαλε λέει, αυτά λέει που είπε στους Φαρισαίους ισχύουν και για μας, βρίζεις και εμάς δηλαδή. Και προς αυτόν λοιπόν γύρισε ο Ιησούς και του είπε και σε εσάς τους νομικούς σας λέω. Γιατί και εσείς φορτώνετε στους ανθρώπους φορτία τα οποία είναι μεγάλα και δυσβάστακτα και εσείς δεν τα αγγίζετε ούτε με το δάχτυλό σας. Βάζετε τους άλλους να κάνουν δήθεν αυτό που λέει ο μωσαϊκός νόμος, αλλά εσείς δεν τα τηρείτε. Και εκεί πέρα γίνεται κάτι το περίεργο. Λες εμάς και εσύ δεν τηρείς, δάσκαλε που διδασκές. Και τους λέει ότι κατασκευάζετε τους τάφους των προφητών και βάζετε πλάκες και επιγραφές σε αυτούς τους προφήτες που οι γονείς σας, οι παλιοί σας δηλαδή απόγονοι, τους φώνευσαν. Τους αποκαλύπτει δηλαδή και τις φωνικές διαθέσεις που έχουν εναντίον τους εκείνη τη στιγμή ο Χριστός. Μαρτυρείτε τους λέει ότι αυτοί οι απόγονοι, οι πρόγονοί σας, συγγνώμη είπα απόγονοι, οι πρόγονοί σας τους εφώνευσαν. Γιατί συνήθισαν να εξοραίζουν τους τάφους των προφητών, να τους στολίζουν. Αλλά και εκείνοι οι σύγχρονοι Εβραίοι θα γίνουν ίδιοι με τους προγόνους τους, εφόσον αρχίζουν και φώνευσαν τον Ιωάννη, τον πρόδρομο, και σε λίγο θα σκοτώσουν και τον ίδιο τον Χριστό. Γι' αυτό και η σοφία του Θεού προφητεύει και λέει θα αποστείλω σε αυτούς προφήτες και αποστόλους και άλλους από αυτούς θα φωνεύσουν και άλλους θα τους καταδιώξουν. Για να εξητηθεί το αίμα αυτό που χύθηκε από καταβολής κόσμου και θα ζητηθεί από αυτή τη γενεά. Θα ζητηθεί το αίμα του Άβελ, του πρώτου θύματος, μέχρι και το αίματος του Ζαχαρίου, το οποίο το έχησαν αυτοί οι άνθρωποι, οι νομικοί και οι Φαρισαίοι, μέσα στο θυσιαστήριο, πάνω στο θυσιαστήριο, του Ζαχαρία του Δικαίου. Και τους λέω ότι πραγματικά σας λέω ότι από αυτή τη γενιά τη δικιά σας θα ζητηθεί το αίμα αυτό. Θα πληρωθεί. Περίεργο πράγμα. Μεγάλος λόγος. Δύναμη φοβερή. Είναι λόγος που πρόκειται από το στόμα του Χριστού το αλάνθαστο. Και έγινε πράγματι στην άλωση της Ιερουσαλήμ. Πληρώθηκε και με το παραπάνω πληρώθηκαν όλες οι κακίες των προγόνων τους σε εκείνη τη γενεά. Από τον πρώτο φόνο που έγινε από τον Κάιν στον Άβελ μέχρι τον ιό του Βαραχίου, τον Ζαχαρία που λέει που με τον σκοτώσει μεταξύ θυσιαστηρίου και ναού. Γι' αυτό λοιπόν είναι άτεγκτος η δικαιοσύνη του Θεού. Θα πληρωθούν όλα τα αίματα
όλων των λαών που έχησαν άδικα πριν έρθει η Δευτέρα Παρουσία. Τα έχουμε πει και σε άλλες εκπομπές. Τους λέει λοιπόν ότι καταστρέψατε εσείς την κλίδα της γνώσεως. Δηλαδή, σαν νομοδιδάσκαλοι αυτοί, δεν κάνουν την ορθή ερμηνεία των γραφών για να τους στρέψουν προς τη σωτηρία, δηλαδή προς τον Χριστό. Δεν παίρνουν τα καλά προφητικά χωρία τα οποία μιλάνε για τον Μεσσία που είναι ο Χριστός, αλλά κάνουν προπαγάνδα εναντίον του και γι' αυτό θα τιμωρηθούν. Διότι κατέστρεψαν την κλίδα της γνώσεως, λέει. Και η κλίδα της γνώσεως είναι η προφητική αλήθεια περί του Χριστού. Και από τότε φανατίστηκαν εναντίον του και οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι. Μετά από αυτό το δείπνο δηλαδή, θέλανε να τον μπερδέψουν τον Χριστό. Βρήκαν τον κατηγορό τους. Τους είπε τάφους ασβεστομένους, τους είπε υποκριτές και ανθρώπους οι οποίοι δεν κάνουν αυτά που λένε. Βάζουν στους άλλους φορτία, λέει, και αυτοί δεν τα σηκώνουν οι ίδιοι. Δεν τα τηρούσαν οι ίδιοι αυτά που έγραφαν και έλεγαν για τους άλλους. Αλλά ούτε και τα παθήματα των προηγουμένων γενεών τους έδιναν κάποια συνέστηση της καταστάσεως. Δεν τους συνέτιζαν δηλαδή αυτά που γινόντουσαν παλιά με τους προφήτες. Να πούνε για να δούμε. Μήπως είναι αλήθεια αυτά που μας λέει εδώ. Αλλά αυτό το πράγμα, το ότι δεν συνετίζεται η ανθρωπότητα εύκολα από τα προηγούμενα και από την ιστορία της ανθρωπότητας, υπάρχει και σήμερα. Άκουγα τις προάλλες ένα τραγούδι που έλεγε «Εσείς οι γέροι μας λέτε, αλλά εμείς δεν θα σας ακούσουμε». «Δεν ακούω καμιά συμβουλή», έλεγε το τραγούδι. Πολύ ωραία. Θες να τα περάσεις δηλαδή, δίχως συμβουλή όλη τη ζωή σου. Θα πονέσεις περισσότερο από ό,τι φαντάζεσαι αυτός που πιστεύει αυτό το πράγμα. Διότι ο νόμος του Θεού όταν παραβιαστεί δημιουργεί μεγάλο πόνο και μαρτύριο στον άνθρωπο. Είναι όπως οι νόμοι της φύσεως. Έτσι είναι και οι πνευματικοί νόμοι και πιο άτεγκτοι από τους νόμους της φύσεως. Έτσι λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο πρέπει να δούμε και την υποκρισία τη δική μας. Στην κοινωνία μέσα βλέπουμε τα νέα παιδιά να θέλουν να βρουν μια κοπέλα για να περάσουν τη βραδιά τους. Να κάνουν το κέφι τους. Έτσι. Αλλά εάν τους πεις ότι θα ήθελες την αδερφή σου να την πάρει ένας αυτό το βράδυ και να κάνει και αυτό το κέφι του και να την παρατήσει ή να την χρησιμοποιήσει έτσι με αυτόν τον τρόπο τον πρόχειρο και οχυδαίο και αυτά, θα λέγει όχι. Εσύ όμως το κάνεις αυτό στην αδερφή του άλλου. Να τα δύο σταθμά. Ο άλλος διδάσκει τα παιδιά, ο δάσκαλος. Τι τραβάνε και αυτοί, να λέγανε. Και δεν περνάει λίγη ώρα και ενώ έλεγε στα παιδιά να μην βρίζονται μεταξύ τους, αρχίζεις και ξεσπάς τα παιδιά και αρχίζεις και βρίζεις εσύ. Αθετείς τον νόμο που πριν από μισή ώρα έβαλες και είπες δεν πρέπει να βριζόμαστε μεταξύ μας, να είμαστε πολιτισμένοι. Θα μου πεις έχω νεύρα, έχω αυτό, μου συνέβη το άλλο. Όχι. Θα συγκρατηθείς για να δώσεις καλό παράδειγμα. Θα μαρτυρήσεις έναν άγιο. Δηλαδή θα συγκρατήσεις τον εαυτό σου για να δώσεις παράδειγμα καλό. Δεν θα κάνεις εκείνο που απαγόρευες πριν. Χάνεις την αξιοπιστία σου. Και τα παιδιά δεν είναι χαζά. Τα παιδιά βλέπουν τι κάνουμε, όχι τι λέμε. Το να πεις κάτι είναι εύκολο. Θα διαβάζεις κάπου και το λες. Το κάνεις όμως αυτό που λες. Και εκεί εκτίθεσαι όταν δεν κάνεις αυτά που διδάσκεις. Κάποτε είχες έναν αφεντικό που ήταν τύραννος. Αλλά τώρα και εσύ κάνεις το ίδιο που έκανε το αφεντικό σου σε σένα, μόλις πήρες τη θέση και την καρέκλα, στους κατώτερους. Είναι σωστό αυτό? Όταν έλεγες μέσα σου, μα γιατί αυτός ο άνθρωπος μας ταλαιπωρεί, ενώ μπορεί να μας απαλλάξει και να πει 2-3 πράγματα σωστά, μας βάζει σε αγκαρίες και τόσους κόπους, και τώρα κάνεις και εσύ το ίδιο στους άλλους. Είναι τίμιο αυτό? Τι πρέπει να κάνεις?
να ξεχάσεις ότι τα έπαθες εσύ και να κάνεις το σωστό. Κάποιος μου είπε, εμένα, γιατί να δώσω εγώ ελεημοσύνη, εμένα μου έδωσε κανείς. Του λέω, πήρες πολλές ελεημοσύνες και δεν το κατάλαβες. Και οι γονείς σου σε ελέησαν, και οι δασκάλοι σου σε ελέησαν, και πολλοί άλλοι άνθρωποι, και ο γιατρός και ο ένας και ο άλλος, σου έδωσαν, σε βοήθησαν, σου έδωσαν κάτι. Αυτό είναι ελεημοσύνη, τι είναι αυτό. Δεν χρειάστηκε να σου δώσουν ένα δίφραγκο στο χέρι, όπως κάνουν σε εκείνους που τους επέτες, αλλά ευεργετημένοι είμαστε από πολλές μεριές. Άρα λοιπόν είμαστε άσπλαχνοι όταν λέμε εγώ δεν πήρα τίποτα και δεν δίνω ελεημοσύνη σε κάποιον. Αλλά και κάτι ακόμα. Ωραία. Δεν πήρες εσύ τίποτα ελεημοσύνη από κανέναν. Κάνε εσύ την ελεημοσύνη. Κάνε εσύ την αρχή. Αυτό που βρήκες ότι δεν ήταν σωστό που έκανες εσένα, που δεν σου έδωσαν εσένα, κάνε το εσύ τώρα, δώσε. Αυτό θα πει θυσία πραγματική. Όχι να κάνουμε αυτά που μας έκαναν οι άλλοι σαν αντίπεινα, αλλά να κάνουμε το αντίθετο. Παρόλο που εμείς καταπιεστήκαμε από ένα σύστημα, από έναν άνθρωπο, από μια κατάσταση, να μην καταπιέσουμε αυτούς που εξαρτώνται τώρα από μας. Αυτό είναι ο χριστιανικός δρόμος. Και γιατί το άλλο δείχνει μια μνησικακία. Με χτύπησε κάποτε εκείνος, θα χτυπήσω εγώ τον άλλο που μπορώ. Με αδίκησε κάποτε ο διευθυντής ή το κράτος, θα αδικήσω κι εγώ τους άλλους. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι το χειρότερο είδος μνησικακίας που μπορεί να υπάρχει. Όχι έτσι λοιπόν. Καλούμεθα αυτά τα οποία θα θέλαμε να μας κάνουν οι άλλοι, να τα κάνουμε εμείς τους άλλους. Αυτά που δεν μας έκαναν, το καλό που δεν μας έκαναν οι άλλοι, υποτεθείστε ότι δεν μας έκαναν κάποιο καλό που θέλαμε να μας κάνουν, αυτό το καλό που δεν μας έκαναν οι άλλοι, πρέπει εμείς να το κάνουμε τώρα στους επόμενες γενναίες. Να πάρουμε θάρρος και όχι εκδικητικότητα και μνησικακία δεν μας διακατέχει. Δεν γίνεται τίποτα έτσι. Εγώ όταν ήμουν μικρός έφαγα ξύλο, πρέπει να αρχίσω να δίνω ξύλο τώρα και στους άλλους. Δεν πάει αυτό έτσι. Εγώ βράχηκα, θα βρέξω τους άλλους. Εγώ πατήθηκα, θα πατήσω τους άλλους. Αλίμονο. Αν γινόταν έτσι, τότε η κοινωνία όχι μόνο στάσιμη δεν θα γινόταν, αλλά θα γινόταν αυτομάτως ζούγκλα. Έτσι είναι τα πράγματα. Αλλά ο χρόνος της εκπομπής πάλι πέρασε γρήγορα. Και γι' αυτό θα σας αφήσουμε εδώ. Να ευχηθούμε από αυτά που είπαμε λίγα να συγκρατήσουμε. Κάθε φορά να συγκρατούμε ένα-δύο πραγματάκια τα οποία να τα κάνουμε κτήμα μας για μια πνευματική ωφέλεια. Δική μας, δική σας και ο Θεός θα μας δώσει αυτό που αξίζουμε και παραπάνω από το. Δεν θα αδικήσει ο Θεός κανέναν. Να έχετε υπόψη σας ότι ο Θεός είναι τέλεια δίκαιος. Εκτός από την αγάπη Του, υπάρχει και η τέλεια δικαιοσύνη Του. Δεν θα ξεφύγει κανένας από την τέλεια δικαιοσύνη του Θεού. Να μην κοιτάμε μόνο τη μία πλευρά, την αγάπη του Θεού, αλλά και τη δικαιοσύνη την οποία έχει βάλει μέσα στην πνευματική Του νομοθεσία. Και έχουμε πει πολλές φορές για τη δικαιοσύνη αυτή του Θεού, πώς θα εκδηλωθεί, πώς θα κριθούν οι άνθρωποι και θα τα πούμε συν Θεό και σε άλλες εκπομπές, αν θέλει ο Θεός και ζούμε μέχρι τότε. Να είστε καλά λοιπόν, μέχρι την επόμενη μας εκπομπή. Χαίρετε εν Κυρίω.